Το παιχνίδι είχε δύο όψεις. Στο πρώτο μήχρονο νομίζω ότι ήταν ισορροπημένο, χωρίς καμιά από τις δύο ομάδες να μπορέσει να γίνει απειλητική προς την αντίπαλη εστία. Στο δεύτερο μήχρονο νομίζω ότι ήμασταν πιο ομάδα μέσα στο γήπεδο. Βγήκαμε αρκετές φορές κοντά στα 16 με 18 μέτρα, 2 με 2 και 3 με 2, αλλά λόγω επιπολαιότητας και λόγω άστοχης τελικής ενέργειας δεν μπορέσαμε να γίνουμε απειλητικοί και να προηγηθούμε σε σκόρ. Στη ροή του παιχνιδιού φαινόταν καθαρά ότι όποια ομάδα έβαζε πρώτη τον γκολ θα έπαιρνε το παιχνίδι και είναι κρίμα για την προσπάθεια που κατέβαλαν τα παιδιά να τρώμε πάλι ένα γκολ προς το τέλος του παιχνιδιού από στημένη φάση. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίχτες μου για την προσπάθεια που έκαναν και για όλη τη χρονιά αλλά και στο σημερινό παιχνίδι και νομίζω ότι σήμερα και ο φιλάθλος κόσμος του Πλατανιά είδε ότι ο Πανετολικός είναι μια πολύ καλή ομάδα και ίσως άξιζε να είναι στην πρώτη πεντάδα για τα play-off. Δυστυχώς όμως δεν ήταν τα πράγματα όπως περιμέναμε. Μετά το σημερινό αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και πλέον αρχίζουμε να βάζουμε και να ορθιτούμε τα πράγματα για την καινούργια χρονιά. Να δώσω συγχαρητήρια στον Πλατανιά για την νίκη του και να ευχηθώ τα καλύτερα στον κύριο Παράσχο. Αυτά. Ερωτήσεις. Ο κύριος Καρφωνάκης. Κοιτάξτε, δείτε, ήταν λογικό να πιέσει, αλλά αν θα δείτε τη συνολική εικόνα του παιχνιδιού, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, όταν μια ομάδα σαν τον Πανετολικό βγαίνει 6 με 7 φορές, 3 εναντίον 2 και 2 με 1-2, και όταν η προπόνηση της Πέμπτης αναλώθηκε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, θεωρώ ότι δεν είναι δίκαιο το αποτέλεσμα. Όμως το ποδόσφαιρο μετράει το τελικό αποτέλεσμα και το σκορ. Γιατί σας είπα ότι όποιος έβαζε τον γκολ θα έπαιρνε το παιχνίδι χωρίς να θέλω να αδικήσω και την προσπάθεια που κατέβαλε η ομάδα του Πλατανιά. Ναι, εγώ θα σταθώ μόνο στη νίκη. Δυστυχώς το πρώτο ημίχρονο η νευρικότητα αυτή και η επιβολαιότητα που μπορώ να τη χαρακτηρίσω μας διέκρινε σχεδόν σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Δεν σας κρύβω ότι αυτό που με ενδιέφερε πάνω απ' όλα, γι' αυτό και παίξαμε και τόσο πολύ σφιχτά, να μην δεχτούμε πρώτη γκολ. Γιατί όπως βλέπετε, αυτή η ομάδα, αν μείνει πίσω στο σκορ και με αυτό το άγχος το οποίο θα έχουμε, που είχαμε, να είστε σίγουροι ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαμε να γυρίσουμε αυτό το παιχνίδι. Γι' αυτό μπορώ να πω ότι το πήγαμε ίσως στο πρώτο ημίχρονο και στις αρχές του δευτέρου, παίξαμε πάρα πολύ σφιχτά, να μην δεχτούμε γκολ και από εκεί και πέρα να ρισκάραμε ίσως τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού ή τελευταίο 20 λεπτό. Εγώ μπορώ να πω ότι ήμασταν λίγο τυχεροί στο δεύτερο ημίχρονο, στις αρχές του δεύτερου ημίχρονου. Μπήκε πολύ καλά ο Πανετολικός. Εκεί ευτυχώς ήταν επιπόλυτη στην τελική του προσπάθεια και δεν δεχτήκαμε κάποιο γκολ. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι οι αλλαγές οι οποίες κάναμε και οι εσωτερικές αλλαγές εκεί μας βοήθησαν πάρα πολύ. Και έτσι φτάσαμε σε μια νίκη που πιστεύω ότι είναι και νίκη σωτηρίας αυτή. Δεν νομίζω να γυρίσουν άλλα έτσι άσχημα αποτελέσματα. Νομίζω ότι οι 43 βαθμοί είναι αρκετοί. Όπως βλέπετε, κερδίσαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα με τεράστια ποιότητα, παρόλο ότι έπαιζε εκτός έδρας. Και νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια πάρα πολύ στα παιδιά, γιατί εντάξει, κάνα κατάθεση ψυχής όσο μπορούσε ο καθένας, ας πούμε, έδωσε τον καλύτερο εαυτό του. Γιατί είχαμε δύναμη, είχαμε πάθος, δεν είχαμε καθαρό μυαλό. Τέλος, καλό, όλα καλά. Ερωτήσεις. Ο κ. Καλεντερέγκος. Ο συνάδελφός σας, πριν από λίγα λεπτά, μας είπε ότι δεν ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα. Εντάξει. Έτσι όπως το έκανε εσείς. Έτσι που... Θεωρείτε ότι ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα να γίνει τίποτα. Εντάξει, όχι, δεν ήταν δίκαιο. Αν το λέμε ξεκάθαρα, εντάξει. Εμείς απλώς πετύχαμε τα γκολ τις ευκαιρίες τις οποίες βγάλαμε. Εν αντιθέσει με τον αντίπαλο, έκανε τις ευκαιρίες, δεν πέτυχε τον γκολ. Από εκεί και πέρα μετράει τον γκολ, παιδιά, όπως και να το κάνουμε. Ο κ. Καρτονέκης. Εγώ νομίζω ναι. Και ειδικά πολύ ουσιαστικό ρόλο έπαιξε ο Γκουτουλάκης που μπήκε. Γιατί ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να είναι... μπορεί να έχει... Βέβαια. Από εκεί και πέρα και το παιδάκι ο Γιώργος, ο Γιακουμάκης, έδειχνε όλη τη βδομάδα στην προπόνηση, ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και πίστευα ότι σε κάποια στιγμή του παιχνιδιού, ακόμη και αν κερδίζαμε το παιχνίδι, έπρεπε να το βάλουμε στο παιδί. Σε δείχνουν ακόμη και ορισμένα παιδιά και στην προπόνηση μέσα σε τι κατάσταση βρίσκονται. Ο κύριος Νίτσα. Και πάνω στο γητέ, τελευταίες ημέρες αστικά στην Πλατανιά, όμως το λέτε ότι η Πλατανιά σε έχει αποκτήσει ένα μέταλλο, γιατί βλέπουμε το ίδιο έργο κάθε χρονιά. Δηλαδή,
κάτω από το ζώο του κοβασμού, κάνει ένα σερή μικρό, βρίσκεται από πάνω και φτάνει κατά τρία χρόνια από αυτά η μεγάλη ομάδα ή έχει αποκτήσει. Πρέπει να ξεφύγουμε, παιδιά, από αυτό. Εντάξει, δεν είναι. Στάμε να πάει μια, δύο, τρεις, ας πούμε, στη βρύση, από εκεί πέρα θα σπάσει κάποτε. Από εκεί και πέρα αυτή η ομάδα θέλει. Πιστεύω ότι γενικότερα το υλικό της ομάδος θέλει λίγο πολύ, ας πούμε, να ρεχτηθεί καλό. Αλλιώς, ας πούμε, κάθε χρόνο θα βλέπουμε λίγο πολύ το ίδιο έργο. Αλλά κάποτε θα την πατήσεις, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό.